Καλησπέρα σας, καλησπέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους μας τους φίλους, σε όλη την Ελλάδα, στο εξωτερικό. Και μιλάω ειδικά για τους Έλληνες του εξωτερικού, που βλέποντας τον λαμπερό ουρανό μας, είμαι σίγουρη ότι μια ζήλια τη νιώθουν. Και πόσο δίκιο έχετε. Χθες λοιπόν δεν είχαμε εκπομπή, μας έκανε ένα υπέροχο τριήμερο και μπορέσαμε και εμείς να χαλαρώσουμε με τους δικούς μας. Αλλά δεν θα μπορούσα σήμερα να ξεκινήσω τον υπέροχο αυτόν μήνα, τον Μάη, χωρίς να βρίσκομαι εκεί που πρέπει να βρίσκομαι. Πού? Στα λουλούδια φυσικά. Στα χρώματα, στις μυρωδιές. Και έτσι ξεκίνησα και ήρθα εδώ δίπλα στο σπίτι μου, εκεί που έρχομαι κάθε χρόνο, γιατί μια βόλτα δεν μου φτάνει και είναι η έκθεση που περιμένω. Ήρθα εδώ στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς. Έκανα τη βόλτα μου γιατί είμαι εδώ από τις 12. Πήρα ήλιο, μύρισα λουλούδια, διάλεξα τι θέλω να πάρω κι εγώ και λέω να προτείνω και σε εσάς μερικές ιδέες, αν και από ό,τι έμαθα, γιατί έκανα ήδη μια πρώτη κουβέντα, η έκθεση ξεκίνησε την Κυριακή νομίζω ή εχθές. Χθες ήταν Πρωτομαγιά, νομίζω μάλλον την Κυριακή. Ξεκίνησαν με γλέδια και χορούς και περάσαν και πολύ ωραία και πολύ καλά κάνανε. Και από σήμερα και μέχρι τις 14 του Μάη η έκθεση αυτή θα είναι εδώ, 63η έκθεση, για να υποδεχτεί όλο τον κόσμο που θέλει να περάσει καλά, να κάνει τη βόλτα του, να πιει τον καφέ του, να κυκλοφορήσει μέσα στους κήπους, θα μάθουμε, έχουν κάνει και πολλά καινούργια πράγματα εδώ, να βρει τα λουλούδια του ή εν πάση περιπτώσει αυτό που σίγουρα όλοι φαντάζομαι παίρνετε στο σπίτι είναι τουλάχιστον ένα βασιλικό. Και από ό,τι βλέπω εδώ υπάρχει και μεγάλη ποικιλία από βασιλικούς. Καλή σας μέρα. Ελάτε λίγο πιο κοντά γιατί δεν σας φτάνω να μας πείτε μόνο τις ποικιλίες του βασιλικού. Υπάρχει ο αγιορείτικος που είναι χειμώνα καλοκαίρι, πλατήφυλλος, ο νυχάτος, αρκετές ποικιλίες. Ο κόσμος ποιο προτιμάει? Τον αγιορείτικο γιατί είναι χειμώνα καλοκαίρι. Γιατί σε κάποιους χαλάει το χειμώνα, δηλαδή σε μένα εγώ το φτάνω μέχρι Δεκέμβρη αλλά μετά πάει. Παγώνει έξω και θέλει μέσα να μπει. Μέσα στο σπίτι σε φως. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε σιγά σιγά μαζί. Λουίζα, υπάρχει πιο ωραίο φυτό για να πίνεις και σε τσάι ακόμα? Μοσχοβολάει κάτι σαν λεμόνι, δεν ξέρω. Σαν λεμόνι, ε. Λοιπόν, σε τσάι υπέροχο και πολύ χαλαρωτικό θέλω να σας πω. Για να περπατήσουμε λίγο πιο εδώ, να δούμε τι άλλο υπάρχει εδώ στην έκθεση της Κηφισιάς. Για να δούμε. Για ελάτε κι εσείς μαζί μου να ακολουθήσουμε τα χρώματα και τις μυρωδιές. Α, μη μου πεις ότι όλα αυτά τα γλαστράκια είναι βοκαμβίλιες. Δεσποινής, πείτε μου λίγο, αυτές είναι βοκαμβίλιες? Σε τόσο μικρό γλαστράκι θα μεγαλώσει ποτέ? Αχ, δεν σας ακούω, λίγο πιο κοντά. Θα μεγαλώσει βεβαίως. Πόσο χρόνο παίρνει η βοκαμβίλια για να γίνει έτσι, να αρχίζει να πλώνεται και... Αν ξέρεις, βέβαια εσύ είσαι και κορίτσι νόστιμο, δεν θα τα ξέρεις αυτά. Θα έπρεπε να ξέραμε κανένα κυπουρό. Αλλά σε ποιες γωνιές είναι καλύτερα να βάλεις τη βοκαμβίλια για να σου κρατήσει? Σε ένα μπαλκόνι που θα το βλέπει ο ήλιος. Όχι βορεινό. Για να μην μαδάει. Θα ήταν το καταλληλότερο. Μέσα σε ένα χρόνο θα είχε ψηλώσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Πω, χρώματα φοβερά. Σε ευχαριστώ πολύ. Για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, να περάσουμε λίγο και από 30 φιλιές. Σας λέω κάθε χρόνο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσω από την έκθεση και να πάρω από όλους τους παραγωγούς και από κάποιες 30 φιλιές. Εμένα μου αρέσουν πολύ γιατί μόνο εδώ βρίσκω 30 φύλλα που μυρίζουν 30 φύλλο. Όσο ωραίο και να είναι το 30 φύλλο, αν δεν μου μυρίζει εμένα τουλάχιστον, δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Το θέλω να μας χοβολάει. Αχ! Πόσα είδη τριαντάφυλλων μπορείτε να βρείτε εδώ δεν γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Ανδριτσόπουλος, μη μου φεύγετε, ο οποίος αν τον βρείτε, που θα τον βρείτε εδώ στην έκθεση γιατί είναι γεωπόνος και θα είναι όλες τις μέρες εδώ, μπορείτε να πάρετε όσες πληροφορίες θέλετε. Γεια σας. Λοιπόν, να περπατήσουμε, να φύγουμε από αυτό το σημείο, να μπούμε ξανά μες στα χρώματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και που θα μας διαθέσετε και για τη βόλτα που κάνουμε στην ωραία σας έκθεση. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για αυτούς τους κήπους που άκουγα και δεν είδα, τους θεραπευτικούς. Κήποι θεραπευτικοί, ναι. Και οι κήποι των αισθήσεων γενικά, ναι. Είναι αυτό που λέγατε εσείς πιο πριν, που αγγίζατε, μυρίζατε, βλέπατε χρώματα. Είναι το κοίταξε, άγγιξε, μύρισε και είναι το πώς όλο αυτό το πράγμα επηρεάζει τη ζωή μας και ειδικά τους ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, σωματικής ή ψυχικής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι η κήπη του Ιπποκράτη.
Ελάτε λίγο δηλαδή από εδώ, γιατί έχουμε... θέλω να βλέπουμε λίγο και πράσινο. Ναι. Η κήπη του Ιπποκράτη τι είναι? Έχουμε βάλει μια σειρά από φυτά τα οποία τα είχε επιλέξει ο Ιπποκράτης για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Και τα χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα γι' αυτό το λόγο. Όπως για παράδειγμα, αυτό που λέμε στα παιδιά των σχολείων που έρχονται εδώ, είναι η ροδιά πρώτη και καλύτερη. Α, η ροδιά, ο Ιπποκράτης την είχε για δυναμωτικό και την έχουμε ακόμη για δυναμωτικό. Την έχουμε, αλλά τη ροδιά εσείς που τα ξέρετε, πού τη φυτεύουμε για να μην μας καταστραφεί και να μας πιάσει και να μας γίνει και ωραία? Σε ένα μέρος που θα στραγγίζει πάρα πολύ καλά το χώμα. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό, δηλαδή, και κυριότερο. Αυτή τη φορά δεν το ήξερα. Όπως και στα φύλλα που πρέπει να κυλάει το νερό, ας πούμε. Ακόμα πιο καλή αποστράγγιση θέλουμε. Δηλαδή δεν θέλει ακόμα πολύ καλύτερη νερό, σαπίζει. Ή ακριβώς και σκάν και τα ρόδια, αν δεν σαπίσει. Ναι. Όμως οι αρχαίοι φυτεύανε, πρώτα βάζανε πέτρες μέσα στο λάκκο που θα φύτευαν τη ροδιά και μετά βάζαν τη ροδιά. Αυτό το κάνανε να για λέτε, να στραγγίζει. Μα γι' αυτό σας το λέω, γιατί αυτές είναι οι ερωτήσεις που μας κάνουν όταν έρχονται εδώ. Λένε, γιατί η ροδιά δεν κάνει ροδιά. Η πιο συχνή ερώτηση που μας κάνουν είναι τι φυτό είναι αυτό. Φέρνει ο καθένας ένα κλαδάκι, μια φωτογραφία, ένα λουλούδι, μας δείχνει και πρέπει να πούμε. Η δεύτερη είναι τι είδος φυτού, ποια φυτά να φυτέψω στο τάδε σημείο της βεράντας ή του μπαλκονιού ή του κήπου. Για τις γαρδένιες, πόλος ο κόσμος. Και για τις γαρδένιες. Συνήθως δεν τα καταφέρνουμε και πολύ καλά με τις γαρδένιες. Με τις γαρδένιες ο κόσμος δεν τα καταφέρνει καλά, γιατί το παρακάνει με το πότισμα. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο λάθος. Το δεύτερο πιο συνηθισμένο λάθος είναι ότι ξεχνάνε να τις βάλουν λίπασμα. Εντελώς. Θέλει λίπασμα. Βέβαια θέλει λίπασμα. Λίπασμα. Θέλει τακτικά λίπασμα, όχι πολύ λίπασμα. Σε τακτική βάση. Αυτό, γιατί άμα δεν έχει ο καθένας ένα γεωπόνο σπίτι του, δεν τα ξέρει. Αυτό είναι εύκολο όμως. Βάζουμε λίπασμα όλο το χρόνο, εκτός από το κατά καλό καιρό και το κατά χειμώνα, κάθε 2-3 εβδομάδες. Και μάλιστα αραιό λίπασμα. Όχι πυκνό. Αλλά βάζουμε τακτικά και σε φυτά ποτισμένα. Λίπασμα όχι όταν έχει πολύ ζέστη, όχι όταν έχει πολύ κρύο. Όλο τον υπόλοιπο καιρό, ναι. Εσείς τώρα με σας παίρνουν αγαποτές, τα ξέρετε όλα τα λουλούδια εδώ μέσα? Όχι βέβαια. Α, γιατί θα τρελαθώ. Όχι, άμα δεν τα ξέρω ρωτάω ένα γεωπόνο. Δεν τα ξέρω, αλίμονο. Λοιπόν, έλεγα πριν για αυτά εδώ τα φυτά, τα οποία πραγματικά είναι υπέροχα τα χρώματά τους. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, το φωσφοριζέ το λέω εγώ. Πραγματικά είναι σαν ψεύτικο το χρώμα. Το χρώμα που βλέπετε αυτό και είναι, δείτε και τα μόβα από εκεί. Το οποίο έτσι και σου πιάσει, εμένα μου έχει πιάσει πολύ στην Άνδρο, απλώνει τόσο πολύ και έχει τέτοια πλάκα που το βράδυ κλείνει και το πρωί ξανανοίγει, που πραγματικά το χαζεύεις, αριστούργημα. Πολύ ανθεκτικό, κατά τη γνώμη μου, αλλά άκουγα από μια κυρία πολύ και δεν μου πιάσε, το έχω φυτέψει 5 φορές. Ξέρετε τι γίνεται, είναι αυτό που λέτε, εμένα στην Άνδρο αυτό έχει πιάσει πάρα πολύ καλά. Ναι, στην Άνδρο θα πιάσει, στην Αττική θα πιάσει, στις Σέρρες μπορεί και να δυσκολευτεί το χειμώνα. Δηλαδή είναι ανθεκτικό, λέμε, αλλά σε τι αντέχει? Αντέχει στο κρύο, αντέχει στη ζέστη, στην πείνα, στη δίψα, σε τι? Είναι όλα αυτά που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Για πάμε να προχωρήσουμε. Προς τα πάνω, τι έχετε βάλει προς την είσοδο, ας πούμε, την κεντρική, γιατί είσοδος, να πούμε ότι εδώ η ενδοκομική έκθεση, όσοι έχετε ξανάρθει και έχετε ξανάρθει περισσότεροι, έχει πάρα πολλές. Έχει και στα πλάγια, έχει κάτω στο σταθμό, ναι. Έχει και πάνω επί της Κηφισίας. Στην είσοδο τώρα τι? Α, τι έχετε, τι βρίσκει κανείς μπαίνοντας? Πάνω έχουμε το θεματικό μας περίπτερο. Εκεί που είναι το τμήμα που σας έλεγα πριν με τους κήπους του Ιπποκράτη, είναι ένα τμήμα που το λέμε εδώ δημοκήπο, γιατί έχει φυτά που τρώγονται. Και υπάρχει και το άλλο που φαίνεται ότι είναι η μεγάλη επιτυχία της έκθεσης. Το μονοπάτι των αισθήσεων και το τμήμα όπου έρχεται ο κόσμος και αρχίζει και χαϊδεύει φυτά που έχουν φύλλα γούνινα, να το πω έτσι, πραγματικά σαν γούνινα είναι. Έχει άλλα που είναι ελεία, άλλα που είναι άγρια, άλλα που μυρίζουν φυτά, άλλα που μυρίζουν τα λουλούδια τους, άλλα που μυρίζουν τα φύλλα τους. Χίλια δυο. Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία. Δεν υπάρχει το ρηχόσπερμα, πιάνει κατευθείαν, μόσχο μυρίζει, κάθε χρόνο γίνεται και μεγαλύτερο. Δεν έχω τι να πω, πραγματικά είναι υπέροχο. Αλλά εγώ ξέρετε τι μου αρέσει και παίρνω κάθε χρόνο από εδώ. Δεν ξέρω τώρα, επειδή κάθε χρόνο μου τους μπερδεύεται λίγο το που κάθεται ο καθένας, το κάθε περίπτερο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και τα βρίσκω μόνο εδώ τα μικρά τα τριανταφυλάκια και τα κηφισιώτικα. Αν έρθετε σπίτι μου, πρέπει να σας δείξω εικόνα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει κανείς τόσα πολλά. Ασπροκίτρινα, άσπρα. Μοσχομυρίζουν, βγαίνουν κάθε φορά τον Απρίλιο.
μέχρι τώρα είναι φορτωμένα, γιατί ακουμπάνε σε όλα τα δέντρα του σπιτιού μου και είναι σαν ύφες, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Πάρα πολύ μεγάλα και πολύ μυρωδάτα. Μικρούτσικα είναι, τόσα δά. Αλλά πάρα πολύ απλώνουνε. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, φέτος έχετε πάρει το μάτι σας καθόλου, θα ξαναπάρω. Τριανταφυλιά μπομπόνα, έτσι τη λένε εδώ. Δεν είδα μέχρι στιγμής. Τώρα το ότι δεν είδα εγώ δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Δεν έχετε κάνει καλά τη βόλτα. Δεν προλαβαίνετε γιατί σας κάνουμε. Δεν την έχω κάνει καλά τη βόλτα. Πάντα υπάρχει αυτό το φυτό. Δεν είναι ότι... δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχουν εδώ, γιατί είναι ένα κυφισιώτικο φυτό. Υπάρχει σχεδόν σε όλους τους κήπους. Και το θέλουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι και έτσι. Ας που πάει καλά και σε γλάστρες μεγάλες.